επαρθμών 27, έπεσε ανάπτυξη λόγω καταφύγωση σύμφωνα με διατάξει του άρθρου 32 του έργου αποκατάσταση οδικού δικτύου παρτιακού και αγροτικού από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τη τοπική κοινότητα Κόμη του Δήμου Τρίπολη που υπολογίζουν 124.000 ευρώ. Έχουμε περάσει σε προηγούμενες οικονομικές επιτροπές τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού. Έχουμε τις προσφορές των εταιριών που εκλήθησαν. Υπάρχει κάποια ερώτηση στον Πατάρο για το θέμα, ναι, κύριε Βουλιώτη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε εδώ και τους κατοίκους από την Κόμη, οι οποίοι έχουν έρθει πολλές φορές και στο περιφερειακό και στην οικονομική. Από ό,τι βλέπουμε στην εισήγηση, υπάρχουν τρεις εταιρείες οι οποίες έχουν δώσει την εισήγηση στην Αμερική. Οι δύο είναι από την Αρκαδία, ο Χωνόπλος και ο Χωνόπλος και η μία Ολύμπιος είναι από την Μεσσηνία. Από την Αθήνα, ναι, συγγνώμη, από την Αθήνα μέχρι το 12%. Γιατί δεν βάλαμε τρεις εταιρείες. Καταρχάς, από ό,τι βλέπω, δεν υπήρξε διαγωνισμός. Εντάξει. Υπήρξε συγκεκριμένη διαδικασία διαγωνισμού. Ναι, δεν υπήρξε διαγωνισμός όμως στην περιμένη περίπτωση. Γιατί δεν φωνάξαμε τρεις αρκάδες στον κολάδο. Συγκεκριμένη διαδικασία διαγωνισμού, συγκεκριμένη με ομόφωνη απόφαση. Γιατί δεν φωνάξαμε τρεις αρκάδες στον κολάδο, οι οποίοι είναι ένα έργο το οποίο αφορά την Αρκαδία, ένα έργο το οποίο οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν και περιμένουν, έχουν βγάλει μισή 124.000. Υπολείπονται να γίνουν τρία γεφύρια, υπάρχουν 8 κλιματροφικές μονάδες, ενώ ψυχημόνα περιμένουν και αγωνιούν. Και ξαφνικά βλέπω εδώ και από ό,τι έχω και στα χέρια μου, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία υπάρχουν, το διαβάζω δηλαδή, σε μια πλατεία στιγματίζεται από κακοτεχνίες και καθυστερήσεις ενώσεις φαρτώσεως κλπ. Η οποία εταιρεία, από ό,τι διαβάζω, παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ως προς την δουλειά που μπορεί να προσφέρει. Εμείς νομίζω ότι ήταν λογικό και πρέπει να φωνάξουμε τις εργολογικές εταιρείες από την Αρκαδία που γνωρίζουν και την περιοχή. Την παρουσιάζει και εγώ. Και να μην καθυστερούμε και να έχουμε ήδη δώσει και τη δουλειά σε κάποιον από την Αρκαδία. Ευχαριστώ κύριε Μαλιώτη. Κύριε Νικολά. Εννοείται ότι το έργο πρέπει να γίνει εχθές, έπρεπε να έχει γίνει. Άρα η διαδικασία της επιλογής του άρθρου 32 και 44-12 είναι ενδεδειγμένη και η παράταξή μας φυσικά έχει συμφωνήσει. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας παρακαλέσω να μας πει ο κύριος Πανουκλιάς. Η διαδικασία του άρθρου 32 είναι ότι εμείς καλούμε εταιρείες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο εταιρείες, νομίζω του κυρίου Χρονόπουλου και του κυρίου Δημόπουλου, που είναι από την Αρκαδία, εντάξει, πώς προβήκατε στην πρωτοβουλία της εταιρείας της Τρίτης, η οποία, σύμφωνα με μία μικρή έρευνα να κάνει κάποιος, στο Δήμο Καλαμάτας, έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα με κακοτεχνίες σε κάποια έργα εκεί της πλατείας. Πώς η τρίτη εταιρεία δεν ήταν μια εταιρεία από την Πελοπόννησο, όχι από την Αρκαδία να πω εγώ, να το κάνω ευρύτερο, από την Πελοπόννησο και πήγαμε σε αυτή την περίπτωση με ένα ποσοστό κιόλας 12%, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο, εντάξει όμως δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό, αφού το έργο είναι κατεπήγον. Εγώ θέλω να μου πείτε το κριτήριο της επιλογής σε ό,τι αφορά την Ολύμπιο ΣΑΤΕ. Πριν απαντήσω, κύριο Παναγιά, να διευκρινίσω ότι όπως είπε η κυρία Νικολάκου, στο συγκεκριμένο θέμα η Οικονομική Επιτροπή έχει κρίνει ότι πρόκειται για ένα θέμα επίγον και επομένως επελέγει και επαναλαμβάνω ομόφωνα σε όλες τις συνεδριάσεις στη συγκεκριμένη διαδικασία διαγωνισμού για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα στις ΚΟΠ. Πριν προχωρήσουμε, έχει γίνει εκτός επίσκεψης του κυρίου Περιφερειάρχη με εμένα και με το Δήμαρχο της Τρίπολης. Έχει γίνει ακόμα ζωή. Διαπίστωση των προβλημάτων, ένα από τα οποία ήταν ότι η μελέτη που είχε καταρχήν συνταχθεί δεν ανταποκρινόταν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προκύψει λόγω της θεομηνίας των προηγουμένων μηνών. Δεν χρειάζεται να πούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε όλοι εδώ πέρα, ανεξαρτήτως της εξειδίκευσής σας, ότι μία μελέτη που αφορούσε μόνο έργα οδοπίας δεν αντιμετώπιζε θέματα υδραυλικής φύσεως που ήταν σημαντικά για την περιοχή. Επίσης, στη συγκεκριμένη συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι η περιφέρεια άμεσα και άμεσα γίνεται αυτό. Θα επέμβει για να αντιμετωπίσει τα θέματα που είναι καταρχήν αγροτικότητά τη και κατά δεύτερο λόγο μεγαλύτερη αγροτικότητα. Έχει υπάρξει ήδη επιδείνωση του θέματος αυτού και ο Δήμος θα αναλάβει τα θέματα του δρόμου που είναι δημοτικός. Προφανώς δεν υπάρχουν στεγανά να μην πάει ο ένας στα θέματα του άλλου, αλλά υπάρχει συνεργασία για να μπορέσουν και οι δύο να λύσουν το πρόβλημα. Εκείνο που ο κ. Παναγιώτης θα απαντήσει ελεύθερα προφανώς οτιδήποτε θέλει, αλλά καταλαβαίνετε ότι
δεν είναι ευχάριστο να μπει η Οικονομική Επιτροπή σε διαδικασία περί του τι ακούγεται για τεχνικές εταιρείες ανά την Πελοπόννησο και για πιθανές τους κακοτεχνίες ή καθυστερήσεις σε έργα. Κύριε Παρπουλιά, παρακάτω, σας ευχαριστήσω. Ένα λεπτάκι, κύριε. Για να μην έχει παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν θέτουμε ζήτημα για την εταιρεία. Υπήρξε ένα πρόβλημα. Όσοι γνωρίζουμε και παρακολουθούμε, ξέρουμε ότι έγινε αυτό και υπήρξε και έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση του τότε του Δήμου Καλαμάτας. Η εταιρεία μπορεί να είναι άψογη, μπορεί να είναι καλύτερη, δεν αμφισβητώ τίποτα. Όμως σίγουρα απαιτείται ένα ερώτημα, μία απάντηση στο ερώτημα, πώς η τρίτη εταιρεία δεν ήταν μία εταιρεία της Πελοποννήσου, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο, μικρό είναι το ΕΠΟ, και πήγαμε στη συγκεκριμένη εταιρεία από την Αθήνα. Ναι, πρώτα και κυρία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η διαδικασία εκτάκτων αναγκών, άρθρο 32, και εκείνο το οποίο λέει ο νόμος είναι το ότι μπορούμε να φωνάξουμε εταιρείες οι οποίες άμεσα μπορούν να ανταποκριθούν στην διαδικασία εκτέλεσης του έργου και της αποκατάστασης, δηλαδή της ζημιάς. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, δεν γράφει πουθενά νόμος ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιον από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, από οπουδήποτε. Εννοείται. Η εταιρεία αυτή. Σαφώς. Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στην περιοχή μας. Ήδη είχε ολοκληρώσει ένα έργο ίδρυυσης, τα οποία είχαμε εμείς στα Πούληθρα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μαζί του. Και μάλιστα, άρα έχουμε ήδη με την εταιρεία αυτή. Ναι, και μάλιστα δηλαδή η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Και επειδή η εταιρεία αυτή είχε μηχανήματα που άμεσα μπορούσε να τα διαθέσει, βρεθήκαμε σε συνεννόηση και ζητήσαμε αν μπορεί να ανταποκριθεί. Ζητήσαμε επόμενα δηλαδή και τις προσφορές αυτής της εταιρείας και τις εταιρείες που είναι από την Αρκαδία, από την Πελοπόννησο. Έτσι, έγινε διαδικασία όλη και γι' αυτό ανατέθηκε σε αυτήν την εταιρεία. Έτσι, και έτσι, σας παρακαλώ πολύ να δημοσιευθεί σήμερα αυτή η απόφαση, επειδή υπάρχει σε εξέλιξη ένα φαινόμενο στην Κόμη, όπου τη Δευτέρα ο εργολάβος να μπορέσει να βρεθεί στον τόπο, έτσι ώστε να ανταποκριθεί, δηλαδή, σε αυτή δηλαδή, την διαδικασία. Ένα που θέλω να ρωτήσω είναι Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη ο εργολάβος. Δευτέρα πάνε τα μηχανήματα του εργολάβου. Η απόφαση να γραφτεί σήμερα. Να αναγραφεί σήμερα. Έτσι. Ο εργολάβος να πει Δευτέρα στο Δεύτερο ερώτημα. Κάναμε 6 μήνες από τη θεομηνία για να προχωρήσει το μίνιμουμ να μπορούν να περνάνε από το ποτάμι. Και τώρα θα καθαριστεί και να κάνουμε την προσευχή μας να μην βρίξει πόνοι το Γενάρη και το Φλεβάρι και το Μάρτι. Το συνολικό έργο στην περιοχή που είναι και Δήμου και Περιφέρειας που από ό,τι φαίνεται θα έχει και μεγάλα ποσά. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες μελετών έτσι ώστε το Πάσχα να δούμε αν μπορεί να ενταχθεί και τι για να αντιμετωπιστεί συνολικά η κατάσταση. Κύριε Χόντικα, αυτό που γίνεται τώρα είναι η άμεση αντιμετώπιση των επιγόντων θεμάτων. Δεν ξαναλέω αυτά που είπα πριν για τη συνεργασία με τον Δήμο. Έχω προχωρήσει σε μια διερεύνηση της ανάγκης για την σύνταξη μελέτης για όλο το ρεύμα. Κατά καλή, δεν λέω τύχη, κατά καλή συγκυρία υπάρχει το τοπογραφικό υπόβαθρο από προηγούμενη μελέτη που έχει συνταχθεί από την Πελοπόννησο ΑΕ για την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη οριοθέτησης και διοθέτησης πράγματος γρηγορότερα και οικονομικότερα. Και μάλιστα είναι ικανοποιητική αυτή η μελέτη που υπήρχε, δεν αφορούσε τα έργα στο ρεύμα αυτό. Έχουμε εικόνα του τι δαπάνη θα ήταν αυτή έτσι ώστε να γίνει συγκεκριμένη μελέτη. Το έργο θα είναι πολύ μεγάλο του προπολογισμού. Η πρόθεση είναι να προχωρήσουμε το συντομότερο στη σύνταξη συγκεκριμένης μελέτης, εκμεταλλευόμενοι το υπόβαθρο που υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρχει έτοιμο ένα πλαίσιο επεμβάσεων που θα μπορούν να γίνονται συνολικά, που νομίζω θα είναι δύσκολο, είτε μεμονωμένα στα θέματα που υπάρχουν στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επέμβασης. Δεν νομίζω ότι μια μελέτη αυτής της κατηγορίας θα μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε το Πάσχα, διότι οι οριοθετήσεις των ρεμάτων και οι διευθετήσεις έχουν πάρα πολύ γραφειοκρατία. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα αυτή τη μελέτη. Εγώ δεν θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Παναγιά, γιατί θεωρώ ότι εκπροσωπείται τους κατοίκους στην προκειμένη περίπτωση. Τι χρονοδιάγραμμα έχει το έργο και πότε υλοποιείται το έργο. Αυτό δεν θέλετε να ξέρετε κι εσείς. Πότε θα είναι έτοιμο το έργο,
τι θα γίνει. Θα καθαριστεί το ρέμα, θα γίνουν κάποια γεφύρια, γιατί πρέπει να γίνουν γεφύρια. Είναι γεφύρια που την γνωρίζουμε, ρε κύριε. Και να καθαριστεί το ρέμα, όλο το οποίο το γνωρίζουμε όλοι το ρέμα. Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το έργο, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Συν την παρέμβαση σε αγροτικό, στο δημοτικό δίκτυο. Ωραία, το χρονοδιάγραμμα, κύριε Γκαρσία, να γνωρίζουμε πότε θα είναι έτοιμο. Πριν απαντήσετε, θα πάω να σα ρωτήσω, απαντήστε συνολικά. Να ρωτήσω, συγγνώμη, να. Πόσα γεφύρια, τι θα γίνει, πόσα γεφύρια, γιατί είναι 3-4 γεφύρια να γίνουν. Θα σας ενημερώσω, κύριε Πανοπλέας, είναι ο λόγος που η μελέτη χρειάστηκε να ανασυνταχθεί, ήταν ακριβώς για να αντιμετωπίζει τα θέματα των γεφυριών. Δηλαδή το να κάνεις μια μελέτη σε χαλασμένο δρόμο και να λες θα βάλω άσφαλτο πάνω στο χαλασμένο γεφύρι, δεν στέκει. Δεν λέω κάτι άλλο, δεν στέκει. Κύριε Πανοπλέα. Λοιπόν, θα γίνει καθαρισμός του ποταμού εκεί που έχουν γίνει οι ζημιές. Υπήρχε ένα πρόβλημα μεταφοράς, δηλαδή του αμοχαλικού, το οποίο δεν υπήρχαν χώροι απόθεσης. Όπου μπορέσουμε να αποθέσουμε τα αμοχάλικα, τα οποία είναι πάρα πολλά, γιατί έχει, δηλαδή, το ποτάμι πλέον έχει χωθεί, έτσι θα το καθαρίσουμε και όλα τα υλικά, ό,τι μπορούμε να βάλουμε στις όφες για την προστασία για τυχόν επόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, θα το κάνουμε. Κατασκευάζουμε σηματοκιβώτια στο επαρχιακό δίκτυο, αυτό που πηγαίνει προς Κόμη, εκεί το οποίο δηλαδή έχει κοπεί, εντάξει, έχει κοπεί αυτό, οπότε δηλαδή θα το φτιάξουμε. Κατασκευάζουμε δύο σωληνωτά συν ένα κυβότιο στα σημεία στα οποία έχει φάει τον αγροτικό δρόμο και εκεί που υπάρχουν, δηλαδή που πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι για να πάρουν δηλαδή το γάλα τους κτλ. Προσπαθούμε να κάνουμε και θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη σε σημεία όπου δεν μπορούμε να κάνουμε άμεση παρέμβαση στο ποτάμι, καθώς δηλαδή το ποτάμι έχει φτάσει πολύ, έχει φάει όλο το δρόμο σχεδόν τον αγροτικό και έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, να έρθουμε με τους πολίτες και με αυτούς τους ιδιοκτήτες που υπάρχουν, έτσι ώστε να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, έτσι ώστε όταν έρθουμε να κάνουμε την οριστική αποκατάσταση σε συνεργασία με τον Δήμο, τότε δηλαδή να είμαστε έτοιμοι. Αλλά μέχρι τότε, επειδή δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες να μην πηγαίνουν στις δουλειές τους και να μην πηγαίνουν στα χωράφια τους, έτσι πρέπει όμως να τους δώσουμε μια λύση. Και αυτή είναι μια λύση την οποία θα τη δούμε επί τόπου όταν θα αρχίσει πλέον να δουλεύει ο εργολάβος. Ναι. Εντάξει. Ασφαλτοστρώνουμε. Επειδή δηλαδή αυτές οι εργασίες που γίνονται μας δίναν τη δυνατότητα, ασφαλτοστρώνουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι από τον 111 μέχρι εκεί που έχουμε ξεκινήσει, να ολοκληρώσουμε και ένα τμήμα της επαρχιακής οδού, η οποία πηγαίνει προς Κόμη, η οποία είναι χαλασμένο, και να καθαρίσουμε τα δύο γεφύρια τα οποία βρίσκονται επί της 111. Το ένα γεφύρι το οποίο ήδη το έχουμε καθαρίσει, αλλά θα δούμε πώς θα το διευθετήσουμε, και το άλλο το γεφύρι το οποίο είναι λίγο πιο ψηλά, πιο πάνω, προς την Κόμη, το οποίο θα τη δούμε αυτό το πράγμα. Αυτές είναι οι εργασίες. Τσιμεντοστρώσεις, τεχνικά, καθαρισμός, τα υλικά να πάνε στις όχθες, δηλαδή για να μπορέσουν να γλιτώσουμε αν υπάρξει κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο, έτσι, για την άμεση αποκατάσταση, για την προσωρινή. Αυτό τώρα που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης ισχύει δηλαδή, έτσι. Υπάρχει η μελέτη η οποία θα βγει αργότερα, η οποία είναι διαθέτηση οριοθέτηση, γιατί για να κάνεις εργασία στα ποτάμια πρέπει να έχεις οριοθέτηση και διαθέτηση, για να έχεις όμως διαθέτηση και οριοθέτηση χρειάζονται κανένα δύο χρόνια, γιατί εκείνα τα οποία μας πηγαίνουν πολύ μακριά είναι οι αδειοδοτήσεις, οι περιβαλλοντικές, και οι οποίες πρέπει δηλαδή να κινηθεί η διαδικασία που πρέπει, έχει μεγάλο χρόνο. Αυτό. Νομίζω ότι από τις τοποθετήσεις όλων έχει διατυπωθεί με σαφήνεια ότι πλέον αυτό το έργο θα πάρει μια οριστική λύση, γιατί σίγουρα οι πρόχειρες παρεμβάσεις και οι πρόχειρες λύσεις δεν θα φέρουν την ολοκληρωτική λύση που θέλετε κι εσείς για την περιοχή σας. Ελπίζω αυτή η τροποποίηση που άκουσα πριν από λίγο και την υποστηρίζει και ο κ. Πανουκλιάς, ότι είναι προς το καλύτερο, αφού δεν είναι μόνο ασφαλτικά, αλλά βάζουμε και άλλες εργασίες, να φέρει καλύτερα αποτελέσματα προσωρινά. Σίγουρα όμως το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει μία μελέτη,
η οποία ήδη είναι σε ωριμότητα, που αφορά την διευθέτηση και την οριοθέτηση του ποταμού. Αυτό, αν δεν υπήρχε, ό,τι και να λέγαμε εμείς εδώ, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ας πάμε λοιπόν τώρα με αυτό το ποσό που σίγουρα δεν είναι επαρκές, αυτό το ομολογούμε όλοι, να ξεκινήσουμε το έργο και να ολοκληρώσουμε αυτή την παρέμβαση και να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση και να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Καταλαβαίνω ότι και η Περιφερειακή Αρχή το έχει αυτό σε προτεραιότητα. Να μπούμε σε ένα μεγάλο έργο, αυτό που λέει και ο κύριος Γόντικας και το λέει έτσι με λίγο δικό του τρόπο, αλλά έτσι πρέπει να γίνει, ολοκληρωμένη παρέμβαση πρέπει να γίνει, για να τελειώνουμε με την περιοχή σας. Πότε θα γίνει αυτό, πότε θα ξέρει. Η οποία ξέρετε και εγώ τόσα χρόνια ακούω κόμι, πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα με την κόμι. Έχει οριμάσει πια, βλέπω, δεν έχει σημασία τώρα ούτε μεταξύ μας να κάνουμε διαγωνισμό ποιος ενδιαφέρεται περισσότερο, όλοι ενδιαφερόμαστε, αλλά για τους κατοίκους το σημαντικό είναι να γίνει και να ολοκληρωθεί το έργο. Οπότε κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την εισήγηση και ζητάμε και από τις υπηρεσίες, κύριε Παλουπλιά, το κάνετε απλώς το επισημένο, να υπάρχει σε αυτό το έργο πολύ συχνή επίβλεψη για να ολοκληρωθεί γρήγορα. Θα πιστεύω ότι μέσα σε ένα 1,5 μήνα θα ολοκληρωθεί. Η γραμματεία να μας αφήσει να είναι σωστό έτσι. Και να είναι και σωστό. Θα γίνει σωστό, είναι η Περιφερειακή Αρχή. Πήγαμε επί τόπου να δούμε τις συνθήκες. Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι. Δεν λύνουμε το σύνολο του προβλήματος τώρα. Επεμβαίνουμε στα πιο σημαντικά. Έχουμε την υπόσχεση του Δήμου ότι θα συμβάλλει και αυτό στα τσάντα. Αυτό που έχει πει στο Φιλιάδη, ότι το έργο είναι αμυντικό, δημοτικό, ισχύει. Κοιτάξτε, η επέμβαση δική μας έχει να κάνει με την αρμοδιότητά μας. Το ρέμα είναι δικό μας. Οι συμβολές των μικρών ρεμάτων προς το ρέμα και τα τεχνικά έργα είναι δικά μας. Ο δρόμος είναι δημοτικός, προφανώς εμείς θα τον αποκαταστήσουμε εκεί πέρα που θα φέρουμε στα γεφυρία. Άρα ο δρόμος είναι δημοτικός. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί δηλαδή που στρίβει και φεύγει δηλαδή για τα μαντριά. Μέχρι όμως εκείνο το σημείο είναι επαρχιακός. Έτσι, προσφώνει δεν είναι επαρχιακός. Κάνουμε παρέμβαση και στο ένα και στο άλλο. Να ξέρουν και οι κάτοικοι που συμμεριζόμαστε στην αγωνία τους ότι η γραμματεία πρέπει μπορεί να γράψει την απόφαση τώρα, να αναρτηθεί τώρα έτσι ώστε ο εργολάβος να έχει, κύριε Παναγιώτη, τα πάντα έτοιμα να ξεκινήσει τη Δευτέρα να επέμβει στο έργο. Και να ξεκινήσει από ένα θέμα που μας έχουν ενημερώσει και κάνει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχουμε συνεδριαστεί ήδη. Ωραία. Θα είναι τα μηχανήματα εκεί και περιμένουμε την απόφαση να πάει να βγάλει την εγγραφή σύμβαση. Εμείς είχαμε ατύχημα και δεν είμαστε καλυμμένοι. Να ξέρετε ότι προχωράμε και στο να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η μελέτη, η οποία πράγματι θα πάρει χρόνο για να γίνει έργο. Προφανώς μπορούμε να συνεχίσουμε να επεμβαίνουμε σε θέματα επικινδυνότητας, αλλά το να έχουμε μια πλήρη μελέτη για ρέμα που να μπορούμε να το διευθετήσουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο. Το πρώτο έργο που θα κάνει είναι εκεί το οποίο έχουμε τώρα το πρόβλημα, το οποίο έφυγε δηλαδή το τεχνικό. Ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν δηλαδή θα δοθεί η πρώτη εντολή να πάει δηλαδή, να φτιάξει αυτό το πράγμα. Αρχεί να μας, ο καιρός να μας βοηθήσει, ευτυχώς ο καιρός βοηθάει. Σήμερα μας βοηθάει. Έτσι, μπράβο, ευτυχώς. Γιατί λίγο νερό έριξε και... Καταλαβαίνετε... Τα έχουμε πει και κοντά από κοντά. Τώρα μας δείτε πριν την εκκλησία εκεί πάνω που είχαμε πάει. Ας την εκκλησία. Πριν, χαμηλά, το έχει κόψει. Δεν έχουμε χάσει ούτε μία ώρα, προκειμένου να το δείξουμε το θέμα, θα χάσουμε. Εντάξει. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.